Βεβαίως ανησυχώ, αλλά για λόγους που ίσως δεν αναφέρονται και συχνά στα ελληνικά μέσα και στις ελληνικές εφημερίδες και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα από ό,τι εμφανίζεται στον ελληνικό τύπο και γενικότερα. Καταρχήν να σας πω ότι όταν είχε κερδίσει τις εκλογές ο κύριος Ερντογάν μετά το πραξικόπημα κτλ., είχα προβλέψει ότι θα έχει ανάπτυξει έντονη η Τουρκία για ένα μεγάλο διάστημα και είχα δεχτεί και επιθέσεις τότε. Και όντως είχε ανάπτυξη η Τουρκία. Δηλαδή τελικά δεν έπεσε σε κρίση δηλαδή, μετά τις εκλογές και συνεχίστηκε η ανάπτυξή της. Αυτή η ανάπτυξη της Τουρκίας είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε εμείς. Είχε 7% ανάπτυξη η Τουρκία, πέσει, ξέρετε. Ενώ η Ελλάδα είχε συρρήξει. Από εκεί να ξεκινάει κανείς να βλέπει τι γίνεται μεταξύ μας και, όχι, και να μην κοιτάει μόνο τα όπλα και τα τάξη και τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Τώρα, ανησυχώ βεβαίως και ανησυχώ για τη στάση των δικών μας κυβερνώντων, πρέπει να σας πω. Έχω μεγάλη δυσπιστία για το πώς χειρίζεται το θέμα ο κύριος Καμένος, για να βάλω τα πράγματα έξω από τα δόντια. Τον άκουσα να μιλάει μετά την παρέλαση της 25 Μαρτίου. Έκανε σύντομη ομιλία, δεν ξέρω αν την είδατε, 3-4 λεπτά, όπου απείλησε να συντρίψει όποιον να μας απειλεί, όπως είχε συντριβεί και η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821 από τις ελληνικές δυνάμεις. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, ξέρετε. Αυτά είναι ένας μικρομεγαλισμός, ο οποίος δείχνει, είναι ένα κλίμα πολύ επικίνδυνο. Το οποίο, γιατί οι γείτονες τα σημειώνουν, να ξέρετε, δεν τα προσέχουν. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είπε ο κύριος Καμένος. Είναι μια κατάσταση λοιπόν η οποία δεν μου δημιουργεί καμία εμπιστοσύνη, κανένα αίσθημα ασφάλειας, γιατί βλέπω ότι η δική μας πλευρά δεν έχει την ψυχραιμία που χρειάζεται και τον τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό που γιγαντώνεται απέναντί μας. Προφανώς δεν εννοείται ότι εμείς πρέπει να απαντάμε με φοβικά σύνδρομα από τη μία, από την άλλη λέτε όμως ότι δεν πρέπει να απαντάμε με έναν υπερφύαλο μικρομεγαλισμό, σωστά? Πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε απέναντί μας. Δεν μπορεί να βγαίνουμε και να παριστάνουμε και να λέμε ότι εμείς θα συντρίψουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Βεβαίως θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, βεβαίως θα υπερασπιστούμε αυτό που είναι δικό μας, αλλά να ξέρουμε τι έχουμε απέναντί μας. Θα σας το πω αλλιώς. Το 1981, όταν η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σχέση του εθνικού της προϊόντος με την Τουρκία ήταν περίπου 50% μικρότερο το εθνικό προϊόν. Ήταν δηλαδή 1,5. Αυτή ήταν η σχέση. 1,5 Τούρκοι, 1 εμείς. Μετά από 30 τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σχέση είναι 7,5 προ 1. 1,5-4,5 οι Τούρκοι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ είναι πολύ βαθύτερο αυτό που έχει σχηματιστεί και εμφανιστεί. Και αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Όχι να το φοβόμαστε, αλλά να ξέρουμε τι είναι. Να ξέρουμε τι συνέβη, να ξέρουμε τι πορεία επίσης πήρε ο δικός μας τόπος στα χρόνια αυτά. Γιατί όταν έκανε 7% ανάπτυξη η Τουρκία πέρσι, η δική μας εθνική οικονομία με το ζόρι ανέπεσε. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει μια πορεία η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική και με ανησυχεί ιδιαίτερα. Θα απαιτήσει ψυχραιμία, ανάπτυξη, συσπήρωση για να μπορέσουμε να σταθούμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Να κλείσω το κεφάλαιο της Τουρκίας που δεν κλείνει. Αν το κλείσω ρωτώντας το εξής. Είναι ένας λόγος ενδεχόμενης περαιτέρω πίεσης προς την Ελλάδα αυτό που λένε κάποιοι οικονομολόγοι ότι παρατηρούν το τελευταίο εξάμηνο, ότι αρχίζει και υπερθερμαίνεται η τουρκική οικονομία? Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό. Δεν είπα εγώ ότι η Τουρκία έχει ανάπτυξη, αλλά φυσικά δεν σημαίνει ότι θα είναι ρόδινα και ίσα ίσα. Η πορεία της τουρκικής οικονομίας μέσα στις δεκαετίες είναι τέτοιου τύπου, αν και δεν έχει εμφανιστεί κρίση εδώ και 15 χρόνια. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτό έχει από το 2001 να έχει μεγάλη κρίση η Τουρκία. Βεβαίως όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για τους Τούρκους, διότι η εξωτερική τους ισορροπία είναι ασταθέστατη. Έχουν και αυτή τάση μεγάλη για τις εισαγωγές. Χρειάζονται ξένα κεφάλαια να μπουν, να εισρεύσουν για να κινηθεί η οικονομία τους, ενώ τουλάχιστον ζεστό χρήμα. Αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα κεφάλαια, όπως καλά γνωρίζετε. Η Τουρκία λοιπόν είναι σε μια κατάσταση και πάλι δύσκολη, επικίνδυνη όσον αφορά το οικονομικό, με την έννοια ότι τα επιτόκια είναι ψηλά, η λίρα κινδυνεύει. Άρα αυτό επιτείνει και μια επιθετικότητα. Νιώθει επίσης ότι κινδυνεύει εσωτερικά λόγω του κουρδικού ζητήματος. Έχει χαθεί πλέον η επιρροή της τουρκικής του κράτους πάνω στους Κούρδους. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει χαθεί η κουρδική μειονότητα στην ουσία για την Τουρκία. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει κίνδυνος για τους Τούρκους με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Το νιώθουν να απειλούνται από τα νότια. Αυτά δημιουργεί μια έκριθμη και έντονη κατάσταση δυστυχίας εκεί, η οποία βγαίνει και απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό γίνεται.
Για πάμε τώρα, σας παρακαλώ, στην Ελλάδα, όπου η επίσημη αφήγηση και η συζήτηση γίνεται στο στάδιο τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο, που θα έχουμε ονομαστική έξοδο από το μνημόνιο. Θέλω αρχικώς από τη δική σας σκέψη να μεταφέρω στους ακροατές το εξής. Λέτε, η ανάπτυξη ήρθε, αλλά είναι τόσο αδύναμη που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να πει αυτό που υπολόγιζε. Το 2017 η ανάπτυξη ήταν μόλις 1,4%, η κατανάλωση έπεσε, οι επενδύσεις ήταν αδύναμες, οι εξαγωγές αυξήθηκαν λίγο και οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο. Στην πραγματικότητα, λέτε, η ελληνική οικονομία λιμνάζει. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα που είναι εντυπωσιακό με βάση αυτά που υποστηρίζετε. Χαμηλή μισθή, χαμηλές συντάξεις, βαριά φορολογία, περικοπές δαπανών του δημοσίου γονάτισαν την κατανάλωση. Τα λαϊκά στρώματα έχουν γίνει πολύ φτωχότερα, με αποτέλεσμα να περιορίζουν πλέον ακόμη και τα είδη διατροφής. Οι πωλήσεις ζυμαρικών, για παράδειγμα, έπεσαν το 17 πάνω από 10%, πράγμα πρωτοφανές στα χρόνια της κρίσης. Το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς έχει γίνει τεράστιο. Εσείς δηλαδή λέτε ότι παρά την αφήγηση της εξόδου, και μάλιστα καθαρής εξόδου, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, περίπλοκα και καταβυθισμένα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα το βιώνει και το ζει ο περισσότερος κόσμος στην καθημερινότητά του. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν το σκεφτεί ο κόσμος. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο τα καταφέρνει. Έχει επιβιώσει. Προσπάντων έχει βάλει τη ζωή του σε μια σειρά. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού το οποίο βιώνει αυτό το οποίο μόλις διαβάσατε που έγραψα. Μια κατάσταση η οποία δεν προχωράει, δεν υπάρχει φως, υπάρχει πραγματικό πεδίο αισιοδοξίας. Αυτό για τα μακαρόνια πρέπει να σας πω ότι με εξέπληξε και εμένα. Δεν το έπαιρνα. Με ξάπνιασε. Δηλαδή, και δείχνει το πόσο έχει προχωρήσει η φτωχοποίηση. Δεν έχει σταματήσει η φτωχοποίηση. Έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα που κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με αυτά που γινόταν προηγουμένως. Είναι αλήθεια αυτό. Με τα κοινωνικά επιδότητα και το καθεξής. Αλλά η φτωχοποίηση συνεχίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι περισσότεροι. Και αυτό έχει χτυπήσει σε μεγάλο βαθμό μικροαστικά στρώματα, μεσαία στρώματα, τα οποία προηγουμένως είχαν την τάξη τους και τη βολή τους και όλα αυτά. Σήμερα δεν μπορούν. Δεν μπορούν και αναγκάζονται και περιορίζουν ακόμα και βασικές καταναλωτικές ανάγκες. Με ξάπνιασε πρέπει να σας πω, και αν μιλήσετε με τον κόσμο των σούπερ μάρκετ, θα δείτε ότι σας το λένε κύριε. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ έπεσε πέρσι. Έπεσε και έπεσε σημαντικά. Μάλιστα. Αυτό γιατί υπάρχει κατανάλωση. Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα που αναφέρατε και το τι λέει. Κατά την άποψή μου, ο υπολογισμός της κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρος. Θα μείνουμε όσο μπορούμε στην εξουσία. Θα επέλθει μια ανάκαψη της οικονομίας σιγά-σιγά. Ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε, μιλούσε για συμπιασμένα ελαττήρια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Θα εκτεναχθούμε ως συμπιασμένο ελαττήριο. Κάτι παρόμοιο λέει και τώρα. Θα έχουμε μια ανάπτυξη της οικονομίας και θα βγούμε να πούμε στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε, σας βγάλαμε. Τα καταφέραμε. Πέτυχε το πρόγραμμα με εμάς, ενώ δεν είχε πετύχει με τους προηγούμενους. Γύρισε η κατάσταση. Εμπιστευτείτε μας για να πάμε μπροστά. Όταν η ανάπτυξη είναι 1,4 με μείωση της κατανάλωσης, δεν μπορείς να το πεις εύκολα αυτό το πράγμα. Δεν σ' ακούει ο κόσμος. Σ' ακούνε οι λίγοι, σ' ακούνε αυτοί που έχουν βολευτεί. Οι υπόλοιποι που έχουν σηκώσει το μεγάλο βάρος και είναι άφωνοι στη χώρα μας, αυτοί δεν σ' ακούνε. Δεν σ' ακούνε και δεν θα ψηφίσουν ή θα κάνουν κάτι άλλο, κατά την άποψή μου. Απαντάτε επίσης σε ένα ερώτημα που φαίνεται να απασχολεί και τη δημόσια σφαίρα και οικονομολόγους και όχι μόνο, περί καθαρής ή μη καθαρής εξόδου. Την ξέρετε αυτή την αφήγηση, τη χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα. Ας πάρουμε πρώτα τη λεγόμενη καθαρή έξοδο. Ναι. Τι λέτε εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω λίγο για την καθαρή και για τη μη καθαρή, ναι, δρόμη, ναι, και το θα είναι, γιατί μπερδεύει και λίγο τον κόσμο. Δεν υπάρχει στην ουσία κάτι μεγάλο. Το διακύβευμα δεν είναι τόσο μεγάλο. Με την έννοια ότι και οι δύο πλευρές που μαλώνουν και γι' αυτό δέχονται το μνημονιακό καθεστώς, αυτό που δημιουργήθηκε στη χώρα μας, τη συνέχιση αυτών των πολιτικών που έχουμε και σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστική διαφορά. Το λέω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί νομίζουν ότι παίζεται κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό το οποίο παίζεται κατά την άποψή μου είναι το εξής. Η κυβέρνηση θέλει αυτό που ονομάζει καθαρή έξοδο, δηλαδή να μην υπάρξει κάποιος μηχανισμός εποπτείας της Ελλάδας ή τέλος πάντων στήριξης πιστωτικής της Ελλάδας όταν θα βγει στις αγορές, ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να βγει και να πει εκπληκτικά, κοιτάξτε να δείτε, το πέτυχα, σας έβγαλα και ορίστε βγαίνω και μόνος μου. Έχουμε δηλαδή και εθνική ανεξαρτησία, στις άλλες. Όχι μόνο ευμάρεια και πρόοδο και τα λοιπά, αλλά και εθνική ανεξαρτησία. Είναι απαραίτητο για την κυβέρνηση να το πει αυτό, για να μπορέσει να σταθεί πολιτικά στις εκλογές που έρχονται. Είναι εκλογικό δηλαδή το θέμα για την κυβέρνηση της καθαρής εξόδου. Από την άλλη πλευρά,
Αυτοί που θέλουν τη μη καθαρή έξοδο, τη λεγόμενη, είναι κυρίως οι τράπεζες, οι οποίες καταλαβαίνουν ότι εάν ακολουθηθεί η πορεία που θέλει η κυβέρνηση, κινδυνεύουν οι ίδιες ανά πάσα στιγμή να μην μπορούν να δανειστούν με φθηνούς όρους στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, δηλαδή να παρασυρθούν τα επιτόκια προς τα πάνω. Το οποίο θα χτυπήσει τις τραπεζικές λειτουργίες, τον τρόπο να παίρνουν οι τράπεζες ρευστότητα και ούτω καθεξής, και δεν το θέλουν καθόλου, όπως καταλαβαίνετε. Και θέλουν λοιπόν οι τράπεζες, για τις οποίες φυσικά συνεχώς η Τράπεζα της Ελλάδας με τον κύριο Στουρνάρα, θέλουν οι τράπεζες ένα μηχανισμό υποδοχής, ένα μηχανισμό στήριξης, ο οποίος να εγγυάται ότι τα επιτόκια για τις τράπεζες να είναι σε λογικά πλαίσια για να κάνουν οι τράπεζες τη δουλειά τους. Αυτό είναι αυτό που παίρνει στην άποψή μου και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Με αυτό το κλίμα, και ενώ βρισκόμαστε στην τέταρτη αξιολόγηση, η κυβέρνηση δηλώνει ότι μέχρι τέλη Απριλίου θα καταθέσει το δικό της σχέδιο, έτσι έχει πει. Ναι, ναι. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εικόνα? Περιμένω με μεγάλη περιέργεια να δω το πρόγραμμα που θα καταθέσει η κυβέρνηση. Έχω μεγάλη περιέργεια να το δω, γιατί σας επαναλαμβάνω, θα είναι εκλογικό και αυτό. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά δεν είναι μακριά. Θα είναι εκλογικό και αυτό λοιπόν, και θα μπει σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, οι επιλογές που έχει δεν είναι μεγάλες, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι μεγάλες γιατί, για έναν απλό λόγο. Το ελληνικό χρέος είναι τεράστιο. Και όλα ξεκινούν από το χρέος. Εάν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικό στο χρέος, αν δεν μειωθεί δηλαδή η πίεση που ασκείται κάθε χρονιά στην ελληνική οικονομία, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ουσιαστικό στη δημοσιονομική πολιτική, στη φορολογική πολιτική ευρύτερα και φυσικά στην αναπτυξιακή πολιτική. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή πραγματική αναπτυξιακή πολιτική μέσα σε ένα καθεστώς εξυπηρέτησης του χρέους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και με την καθαρή έξοδο που θέλει ο Τσίπρας, ακόμα και εκεί θα συνεχιστεί σκληρή επιτήρηση της Ελλάδας, γιατί το χρέος μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλο περιθώριο βιομηχανικής πολιτικής. Ακόμα και τη βιομηχανική πολιτική που ασκούν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να την ασκήσουμε. Δεν μπορούμε γιατί έχουμε μεγάλες πιέσεις λόγω του χρέους. Άρα λοιπόν δεν περιμένω δραματικές αλλαγές, μεγάλα πράγματα. Περιμένω όμως εκλογικές κινήσεις. Η κυβέρνηση αυτή είναι ιδιαίτερα ικανή σε αυτό. Παρουσιάσει τα πράγματα με κάποιο τρόπο θετικό κτλ. Θα προσπαθήσει να πει μια ιστορία τέτοια ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για να κάνει αυτό που θέλει πολιτικά. Η κατάσταση όμως στην πραγματική οικονομία είναι αυτή που σας λέω. Στην ουσία μας βλέπω να λιμνάζουμε και να ζούμε μεταξύ φθαράς και αυθαρσίας για το προβλεπόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Λαπαβίτσα, θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Γιατί φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα από το πώς τοποθετήστε πολιτικά και ως επιστήμονας, στο μυαλό σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, λειτουργούν με κάποιους υπολογισμούς κάποια δεδομένα. Θέλω να σας ρωτήσω. Η χώρα είναι 8-1 το χρόνο μνημονίων. Ναι. Με όποιες συνέπειες, όπως είπατε, κάποιοι την έβγαλαν. Ωραία. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Έστω μετά από αυτή τη βίαιη προσαρμογή σε μία μη κανονικότητα που έγινε τελικά κανονικότητα, έτσι, βλέπετε να θεραπεύτηκαν ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, αντικειμενικά όσο μπορείτε, έντιμα μάλλον, όχι αντικειμενικά, έντιμα, αντικειμενικά, υποκειμενική γνώμη του καθενός, βλέπετε να θεραπεύτηκαν κάποιες από τις χρόνιες δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που, να πούμε ότι ναι, στάχτηκε Μπούρμπερι, αλλά υπό όρους θα μπορούσε από εδώ και κάτω, εάν υπάρχει και μια άλλη πολιτική, να λειτουργήσουν? Δηλαδή το ερώτημα, για να το μαζέψω, με αυτά τα 8 χρόνια ολέθριων επιπτώσεων στην κοινωνία μας, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα έστω επί το θετικότερον? Κύριε Σαχίνη, αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας μετά από 8 χρόνια, όπως καλά λέτε. Περάσαμε από φάσματο την ελληνική κοινωνία και την οικονομία για να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου τίποτα δομικό δεν έχει αλλάξει. Είναι εντυπωσιακό. Πράγμα το οποίο, σας επαναλαμβάνω, το βιώνουν οι μικρομεσαίοι αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο πώς λειτουργεί η αγορά, στο πώς λειτουργεί το οικονομικό παρεδός σε καθημερινή βάση, γιατί δεν έχει αλλάξει η δομή της οικονομίας. Είναι μια οικονομία η οποία είναι κατεξοχήν οικονομία υπηρεσιών, χαμηλής ανταγωνιστικότητας και χαμηλής αποτελεσματικότητας. Έχει μια
αδύναμη βιομηχανία, η οποία δεν μπορεί να πάρει μπροστά γιατί δεν έχει επενδύσεις και η οποία έχει μεγάλη ροπή προς τις εισαγωγές. Μόλις σηκώσει λίγο κεφάλι, ανεβαίνουν οι εισαγωγές της βιομηχανίας. Και έχει μια Γεωργία που δεν μπορεί να ανασάνει, γιατί έχει χαμηλή παραγωγικότητα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και δεν έχει αγορές. Ιδίως εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, στη Μακεδονία, δηλαδή η κατάσταση της αγροτικής οικονομίας είναι τρομακτική. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι δομικά και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, τι συνέβη? Χτυπήσαμε τον ελληνικό λαό, χτυπήσαμε την ελληνική οικονομία, ένα κομμάτι του σήκωσε το πολύ μεγάλο αυτό βάρος, κυρίως η μισθωτή εργασία μέσω της ενεργείας και της πτώσης των μισθών, αλλά φυσικά και οι μικρομεσαίοι μέσω της φορολογίας και χτυπήθηκαν οι επιχειρήσεις τους, σήκωσαν αυτό το βάρος για να μην αλλάξει την ουσία τίποτα στην δομή της οικονομίας. Και τι γίνεται τώρα πολιτικά, γιατί θέλω να σας το πω και αυτό και έτσι να κλείσουμε και όλα. Η πολιτική αντανάκλαση αυτής της κατάστασης είναι φοβερή. Ένα ποσοστό 30-40% της ελληνικής κοινωνίας που σήκωσε το βάρος των μνημονίων, το σήκωσε, το νιώσε στο πετσί του, δηλαδή το έζησε καθημερινά αυτό το πράγμα στην οικονομική του ζωή και στην κοινωνική και οικογενειακή του ζωή, δεν μιλάει σήμερα. Είναι άφωνο. Αυτό ακριβώς το κομμάτι που σήκωσε το βάρος δεν έχει φωνή. Μιλάνε όλοι οι άλλοι εκτός από το κομμάτι αυτό. Όλοι έχουν γνώμη, όλοι θεωρητικοποιούν και θεωρητικολογούν για το τι συμβαίνει εκτός από το κομμάτι αυτό. Και δεν έχει φωνή το κομμάτι αυτό, γιατί δεν υπάρχει πολιτικός φορέας να το εκφράσει. Αυτή είναι η τραγωδία μας η πολιτική. Το πολιτικό σύστημα δεν εκφράζει όλο αυτό το τεράστιο πλήθος του ελληνικού λαού που δεν μιλάει και ξεφέρει το βάρος των μνημονίων. Αυτό λοιπόν είναι και το πολιτικό επίδικο. Θα καταφέρει να εκφραστεί το κομμάτι αυτό? Θα βρει άνθρωπο και κόμμα και μηχανισμό και μέτωπο να το εκφράσει? Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν ορισμένες κινήσεις σοβαρές στο πεδίο αυτό. Θα υπάρξει δηλαδή μια δυνατότητα με τοπική και ευρύτερη, ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ακριβώς αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Για να μπορέσουμε να πάρουμε και ανάσα. Για να υπάρξει μια προοπτική, να υπάρξει κάποια ελπίδα, να σταθεί λίγο η κοινωνία στα πόδια της, γιατί τη βλέπω είναι πάρα πολύ, είναι απογοητευμένη, απελπισμένη και θέλει να είναι μακριά από όλα. Δεν προχωράμε έτσι. Δεν θα πάει μπροστά ο τόπος έτσι. Γι' αυτό σας λέω, περιμένω και ελπίζω το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες για να είμαι συγκεκριμένος, να υπάρξουν ορισμένες πρωτοβουλίες τέτοιες που θα δώσουν κάποιο τόνο ελπίδας. Για να γίνω στον επίλογό σας λιγάκι πιο διευκρινιστικός, γιατί εσείς το διατυπώνετε και το διατυπώνετε με πολύ ωραίο τρόπο, αλλά υπονοείται ότι είναι εν εξελίξει ένα εγχείρημα με λογική, με τοπική, δηλαδή όχι μίας δύναμης, αρκετών δυνάμεων, στο οποίο ενδεχομένως μετέχετε? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διεργασίες που γίνονται συνεχώς. Θέλω αυτό να υποθεί, γιατί το ακούσει και ο κόσμος. Δεν είναι δηλαδή, δεν αδιαφορούν ούτε οι άνθρωποι, ούτε άλλοι παράγοντες που έχουν εμπλοκεί στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διεργασίες, υπάρχουν συνεχώς διερευνητικές κινήσεις, συζητήσεις κτλ. Για να κατατεθεί και να εμφανιστεί μια πρόταση πολιτική και μετοπική ευρύτερη, η οποία να έχει κάποια δυνατότητα, τέλος πάντων, αισιοδοξία να παράσχει στον ελληνικό λαό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω, ούτε και γίνει τη ώρα, αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα και ελπίζω να τα καταφέρουμε και να του δώσουμε κάποια μορφή που να πείθει τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, ο καθένας μπορεί να βγει και να λέει ό,τι θέλει. Στην χώρα μας έχουμε δυστυχώς και πολλά τέτοια φαινόμενα, αστέρες, φαινόμενα διάφορους. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε και να υπάρξει αυτό το πράγμα για να γίνει και κάποια, να υπάρξει κάποια πολιτική, τέλος πάντων, ανάσα για τον τόπο. Αν κρίνω πάντως από την αντίδραση ακροατών, μάλλον πιάσατε σφιγμό εδώ και νεύρο, διότι πολλοί συμφωνούν μαζί σας ότι αυτοί που σήκωσαν το μέγιστο των βαρών όντως έχουν περιπέσει σε αφωνία. Είναι οι μόνοι που δεν μιλάνε. Κύριε Σαχίνη, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Φοβερό. Δηλαδή, το ζω. Καλά, εγώ δουλεύω και στην Αγγλία, αλλά ζω και εδώ. Δηλαδή, είμαι και εδώ. Κάθε φορά που έρχομαι και ζω εδώ στο σπίτι μου κτλ., με πιάνει από το λαιμό. Δηλαδή, μιλούν όλοι ακατάσχετα και ακατάπαυστα για το τι θα κάνει η χώρα, για το πώς είναι η χώρα, για το τι πρέπει να γίνει κτλ. Και δεν είναι αυτοί οι οποίοι σήκωσαν το βάρος, τα υποζύγια. Δηλαδή, και οι οποίοι δεν είναι πιο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Είναι άφωνοι. Το κομμάτι αυτό δεν εκφράζεται πολιτικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κενό σήμερα στην πολιτική ζωή. Ελπίζω, σας επαναλαμβάνω, να υπάρξει δυνατότητα να εκφραστεί αυτός ο κόσμος και να εκφραστεί και από μόνος του, να πει τι θέλει, να δηλώσει τι θέλει, να βγει κοινωνικά μπροστά και να πει έτσι θέλω να γίνουν τα πράγματα. Έχει και αυτός δικαίωμα να εκφραστεί.